Αίσθηση προκάλεσε μεταξύ άλλων η αναφορά του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας του Μεσσηνίου Προκόπη Παυλόπουλου πως ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα σε συνάντησή τους αναφέρθηκε στην προκήρυξη που εστάλει προς τους Αμερικανούς, που είναι ένα διαφορετικό κείμενο από την προειδοποίηση στα Ευρωπαϊκά Αυλάς στη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα υπό την αιγίδα του Δήμου για το βιβλίο Σάλπιξ Ελληνική που εκδόθηκε από την εφημερίδα Ελευθερία. Εκφράσει ελευθερία σε θεσμικό επίπεδο, ένα από τα πρώτα θεσμικά συγκριτήματα ελευθερία, για να το πω έτσι, υπήρξε η ελευθερία του τύπου. Λοιπόν, η Σάλπιγγα η ελληνική είναι, αν θέλετε, ο προάγγελος αυτού του συγκριτήματος. Είναι η έκφραση στην πράξη. Πριν το διακηρύξουμε, αυτό έγινε πράξη εδώ στην Καλαμάτα την 1η Αυγούστου του 1823 από τον Δημήτρη Υψηλάντη, τους πρωτεργάτες και ιδίως τον Μαυρομιχάλη, από τον Κωνσταντίνο Τόμπρο και από τον Θεόκλη του Φαρμακίδη. Αποτείνουμε τη μνήμη στη μνήμη όλων αυτών και βεβαίως, όπως εδώ σας είπα, σήμερα δίνουμε με τα μέσα μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς η εφημερίδα Ελευθερία, όσοι γράψαμε, ένα έννοια για να γράψουν και άλλοι πολύ περισσότερα, γιατί είμαι βέβαιος ότι αυτή η ιστορία της άνθρωπος ελληνικής είναι πολύ βάθος. Θα είναι κάτι που θα μείνει, σας είπα. Και θα σβήσουν τα φώτα αυτής της αίθουσας και όταν καθένας μας θα φύγει, θα έχει αυτό τον οβολό, ας το πω έτσι, στην ιστορία αυτής της πόλης αλλά και στην ιστορία της εθνικασίας, για να μας θυμίζει ορισμένα σημαντικά βήματα που έπαιρναν χρόνια στην αφάνεια. Καιρός είναι να τους δώσουμε τη δημοσιότητα πρέπει. Η Σάλπιξ Ελληνική, εφημερίδα που εκδόθηκε στην Καλαμάτα την 1η Αυγούστου του 2021, υποδηλώνει, όπως επεσήμανε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία της έκφρασης. Είναι η πρώτη εφαρμογή της πριν θεσμοθετηθεί το 1827 στο Σύνταγμα της Τρεζίνας. Χαιρετισμό απίθυνε και ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ενώ συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Ηλίας Μπιτσάνης, με σημαντικές τις αναφορές των καθηγητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Νίκου Ζαχαριά και Θανάση Χρήστου. Εκδίδοντας τα τρία ιστορικά φύλλα της Άτυπος Ελληνική, σφυριλατώντας την πολιτική αφήγηση του Αγώνα. Τέλος το Μεσολόγιο ως σύμβολο της θυσίας του Αγώνα, όπου το διάστημα 1823-1826 εκδίδονται από τον Ιάκωβο Μάγερ και τον συνεργάτη του Δημήτρη Μεσσενέως 226 φύλλα, σχεδόν 5 φύλλα εβδομαδιαίως. Διαφωτιστικά και ψυχωτικά, αλλά και άλλες εμβληματικές εκδόσεις όπως των λόγων επιτάφιων του Lord Noel Byron, τον οποίο εκφώνησε στο θάνατο του Λόρδου Βίρονος ο Σπυρίδωνας Τρυπούπη. Δεν μπορεί κανείς, κυρίες και κύριοι, να μιλά για την κατακαιρματισμένη προνεωτερική ελληνική κοινωνία, αλλά πρέπει να μιλά για τους αποφασισμένους Έλληνες. Τους αποφασισμένους Έλληνες, που όπως έλεγε και το έτσι μυστικό και το συνθηματικό λεξιλόγιο της Φιλικής Εταιρείας, ήταν οι συνεσταλμένοι, ήταν οι αρχιερείς. Ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν τη μεγάλη υπέρβαση προκειμένου αυτό το γένος να αποκτήσει μια ενιαία εθνική υπόσταση.